Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή, μία ακόμη, την τελευταία για αυτή την εβδομάδα του All About Aris, εδώ στο Λίμπερο. Είμαστε πάντα στους 107 και 4, μέχρι και τις 7 θα πούμε πολλά πραγματάκια για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ του Άρη, το ρεπορτάζ, αλλά και θα φιλοξενήσουμε κάποιες ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για να μιλήσουμε για τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τα δύο μεγαλύτερα τμήματα του συλλόγου. Ο Χρήστος Οκιώσης είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και θα είναι μέχρι και τις 7. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε FM κενό. Γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Μα είμαστε με τον Γιάννη Παραπονιάρη μαζί στο στούντιο. Δώσαμε ένα ρεπό στο Χρήστο σήμερα για να ετοιμάσει το μυστήριο της βάφτισης την Κυριακή. Οπότε, οπότε θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 7 σχολιάζοντας όλα τα θέματα. Το ποδόσφαιρο έχει ακόμη δύο παιχνίδια. Το μπάσκετ έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Γιατί έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού και πρέπει να κάνουμε τώρα την συνέντευξή μας με τον άνθρωπο τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Έχουμε τον Θανάση Μολυβδά στην παρέα μας και θα τον καλησπερίσουμε. Κούτς, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα Θεώ, μια χαρά. Πολύ καλύτερα. Μια χαρά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλύτερα και πολύ πιο ήρεμος φαντάζομαι από ότι το προηγούμενο διάστημα, γενικότερα από το προηγούμενο δίμηνο, το οποίο ενδεχομένως να ήταν το πιο έντονο στην καριέρα σας. Ήταν υπερεντατικό θα έλεγα, τώρα το πιο έντονο πρέπει να το σκεφτώ λίγο, αλλά σίγουρα ήταν πολύ έντονο, ήταν πολύ γεμάτο, με αρκετές συγκινήσεις, με αρκετή πίεση, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, coach, ότι επέστρεψες στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν και την λύση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Πρίφτη. Αποχώρησες και εσύ από το τεχνικό επιτελείο και κλήθηκες εκ νέου να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον Άρη, σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο όπου η ομάδα δοκιμάστηκε, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να φέρει πέρα στην αποστολή της. Θέλω να μας περιγράψεις λίγο πώς αντέδρασες όταν σου έγινε η κρούση να επιστρέψεις στην ομάδα ως βοηθός του coach Αγγέλου. Τίποτα. Ετοίμασα τα πράγματά μου και πήγα την επόμενη μέρα στο γήπεδο, σηκώσαμε τα μανίκια και ξεκινήσαμε τη δουλειά. Μπορώ να το πούμε έτσι απλά. Η αλήθεια είναι ότι την ομάδα την παρακολουθούσα ακόμη και μια περίοδο που έλειπα στο εξωτερικό περίπου 3,5 μήνες. Την ομάδα την έβλεπα όποτε είχα δυνατότητα μέσω του Web TV, τα παρακολουθούσα τα παιχνίδια, οπότε είχα μια εικόνα, ας πούμε, της ομάδας, των παιχτών. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια σχετικά εύκολη προσαρμογή. Και βέβαια βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε να συνεργαστούμε αυτή την περίοδο, είχαμε ξανασυνεργαστεί, αν λέω οι άνθρωποι εννοώ και τον coach τον Αγγέλου και τον coach τον Καμπερίδη και τον γυμναστή τον Παναγιώτη τον Ζάλογκο. Είχαμε ξανασυνεργαστεί όλοι το 2012-2013, οπότε ήταν και πιο εύκολη και πιο άμεση η προσαρμογή νομίζω και όλων μας σε αυτή την κατάσταση. Ένα γνώριμο περιβάλλον λοιπόν, το οποίο έτσι δεν χρειαστήκατε αρκετό χρόνο προκειμένου να προσαρμοστείτε. Παρ' όλα αυτά η πίεση που είχατε να διαχειριστείτε και εσείς σαν τεχνικό επιτελείο ήταν εξίσου μεγάλη με αυτή που είχαν και οι παίκτες. Γενικότερα στο πώς θα τους προετοιμάσετε και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα είχε και τραυματισμούς και παίκτες οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και αναγκάστηκαν να παίξουν και τραυματίες. Γενικότερα, coach, πώς καταφέρατε και κρατήσατε την ψυχραιμία σας και οδηγήσατε την ομάδα σε αυτό που έπρεπε? Νομίζω ότι καταρχήν η αλλαγή από μόνη της λειτουργεί σαν ένα σοκ για την ομάδα. Θεωρώ ότι γενικά όσοι βρισκόντουσαν στην ομάδα εκείνη την περίοδο, ακόμη και πριν την αλλαγή, είχαν αρχίσει να αισθάνονται ότι λίγο τα πράγματα ζορίζουν για τον Άρη. Και είχε αρχίσει να εμφανίζεται μια συσπήρωση, νομίζω ότι αυτό είχε φανεί σε έναν βαθμό στο νικηφόρο αποτέλεσμα της ομάδας με το Λαύριο. Σωστά.
Βέβαια, δυστυχώς για την ομάδα δεν ήρθε ένα δεύτερο νικηφόρο αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και εκεί προέκυψε και αυτή η αλλαγή που προέκυψε. Αλλά θέλω να... με αυτό εννοώ ότι είχαν αρχίσει, ας πούμε, να υποψιάζονται και είναι γνωστό ότι γενικά όταν βρισκόμαστε και ως λαός σε δυσκολίες, συσπυρωνόμαστε, ήρθε και η αλλαγή σαν ένα σοκ για τους παίχτες. Και νομίζω ότι αυτό ήταν λίγο κάτι που τάραξε λίγο τα νερά και βοήθησε, ας πούμε, την ομάδα να κάνει ένα βήμα. Αυτό όσον αφορά βέβαια έτσι, το πρώτο παιχνίδι, στο οποίο και εμείς δεν είχαμε και τη δυνατότητα χρονικά να έχουμε και πολλές επιρροές. Ένα παιχνίδι που είχε πει χαρακτηριστικά ο κόουτς Αγγέλου στη συνέντευξη τύπου μετά ήταν ένα 40 λεπτό το οποίο έπρεπε να βγει. Είχαμε μεταφέρει στους παίκτες ότι αυτό το 40 λεπτό έπρεπε να βγει, οπότε αντιλαμβανόμαστε υπό ποιες συνθήκες και υπό ποια πίεση έπαιξαν οι παίκτες και κατάφεραν τελικά να υλοποιήσουν το στόχο τους και να φέρουν την νίκη. Με την έλευση του coach Αγγέλου είδαμε την ομάδα να ανταποκρίνεται καλά σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού και κυρίως στην άμυνα. Ειδικά στα παιχνίδια με τον Πανιόνιο και το Ρέθυμνο, η ομάδα δέχθηκε 52 και 48 πόντους αντίστοιχα. Πού οφείλεται αυτό? Η αλήθεια είναι ότι τις προπονήσεις, και αν δεν κάνω λάθος, αυτό το είχε πει και ο coach κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, μετά το Ρέθυμνο, δεν θυμάμαι. Δίναμε πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της επίθεσης, στο πώς θα βελτιώσουμε την ομάδα στο κομμάτι της επίθεσης και συνεργασίες. Εγώ όμως πιστεύω ότι παρότι η έμφαση μας ήταν εκεί, παράλληλα γινόταν και μια δουλειά στην άμυνα. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι η άμυνα είναι το εύκολο κομμάτι στο μπάσκετ, δηλαδή ήθελα να πω με αυτό, για να έχεις καλή άμυνα χρειάζεται διάθεση, χρειάζεται παίχτες να βάλουν το κορμί τους και να έχουν διάθεση να θυσιάσουν τον εαυτό τους για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τα παιδιά δείξαν αυτή τη διάθεση, δείξαν αυτή τη μαχητικότητα. Γινόταν και μια δουλειά στην προπόνηση, γιατί ποτέ δεν μπορείς να δουλέψεις επίθεση χωρίς να δουλεύεις άμυνα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό μας ωφέλησε. Και αυτό ήταν κάτι που βγήκε στο γήπεδο. Άλλωστε η εικόνα της ομάδας άλλαξε λίγο και το αγωνιστικό στυλ της ομάδας στις τελευταίες αυτές αγωνιστικές. Πήγαμε σε πιο πολλές επιθέσεις το παιχνίδι. Ανεβάσαμε περίπου 10 κατοχές το παιχνίδι επιθετικά και αμυντικά και η αύξηση αυτή του ρυθμού και της έντασης που βάλαμε στο γήπεδο έβγαινε και στην άμυνα. Αυξήσαμε την πίεση στους αντιπάλους, οδηγούσαμε τους αντιπάλους μας σε περισσότερα λάθη, περίπου 8-9 λάθη περισσότερα ανά παιχνίδι, το οποίο ήταν κομμάτια τα οποία βοήθησαν πολύ στο να έρθουν και τα αποτελέσματα που ήρθαν. Ακριβώς. Από την αρχή της χρονιάς πάντως η ομάδα, ακόμα και όταν ήταν πλήρης εκεί στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου και είχε και τους Αμερικάνους στο ρόστερ της πριν προχωρήσει σε αλλαγές και προς τα αφαιρέσεις, είχε μεγάλη δυστοκία στην επίθεση, μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να έχει τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, την τρίτη, αν θυμάμαι καλά, χειρότερη επίθεση στο Basketball Champions League. Πώς εξηγείται αυτό από τη στιγμή που υπήρχαν παιδιά στο roster τα οποία είχαν και ικανότητα και ταλέντο στην επίθεση και στο σκοράρισμα γενικότερα? Θεωρώ, βέβαια αυτό το λέω έτσι με μια, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερη επιφύλαξη, γιατί όπως είπα στην αρχή, έβλεπα κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είχα δυνατότητα έτσι να τα παρακολουθήσω και όλα τα παιχνίδια της ομάδας και κυρίως δεν είχα δυνατότητα να παρακολουθήσω τα ευρωπαϊκά, γιατί βρισκόμουν εκτός Ελλάδας και δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Θεωρώ ότι ρόλος αυτό έπαιξε στο ότι οι παίχτες οι οποίοι είχαν βρεθεί στην ομάδα ήταν παίχτες οι οποίοι θέλανε σε πολύ μεγάλο βαθμό την μπάλα στα χέρια τους για να λειτουργήσουμε. Και εκεί υπήρχε μία σύγκρουση όσον αφορά
τους παίχτες, δηλαδή σαν να λέμε σύγκρουση συμφερόντων, ας το πούμε έτσι λίγο απλά. Όταν οι παίχτες στην πεντάδα, οι τρεις ή οι τέσσερις από τους πέντε παίχτες στην πεντάδα για να λειτουργήσουν θέλουν την μπάλα στα χέρια τους, τότε μοιραία αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στη λειτουργία. Νομίζω ότι αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ο Άρης. Και παρά τις, θέλω να πω ότι και ίσως και το ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι έλειπε ένα καθαρό playmaker. Ένας παίκτης θα μπορεί να χειρίζεται να στείνει την ομάδα και να την κατευθύνει χωρίς να έχει άμεσα αυτό σκοπό του το σκοράρισμα ή να θέλει πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια του για να δημιουργήσει. Ο ουσιαστικός playmaker, και νομίζω ότι αυτό είχε φανεί και από την χρήση που έκανε ο coach ο Γιαννάκης στους παίχτες και το rotation, ο πιο ουσιαστικός playmaker σε αυτήν την ομάδα με το γεμάτο roster της αρχής ήταν ο Φλιώνης, έτσι. Δηλαδή ο Δημήτρης ξεκινούσε τα παιχνίδια, έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει γύρω στα 20 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής. Σωστά. Και ο Φλιώνης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιδί, παρότι έχει κάποιες δυνατότητες, έχει δυνατότητες, δεν έχει την εμπειρία για να υποστηρίξει κάτι τέτοιο σε αυτό το βαθμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ακόμη και πέρσι που ήταν με την ομάδα και δούλευε πολύ σκληρά σε όλη τη χρονιά, στα κρίσιμα παιχνίδια ή στα δύσκολα παιχνίδια η συμμετοχή του ήταν μειωμένη. Ήταν ο τρίτος playmaker πίσω από τον Κάμινς και τον Ξανθόπουλο. Και φέτος κλήθηκε να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία δεν ήταν εύκολη. Νομίζω ότι αυτό ήταν που λίγο πολύ δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα και και είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα να έχει. Και νομίζω ότι και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα ως χειρότερη επίθεση. Ναι. Ο Άρης ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο έχοντας, αν δεν κάνω λάθος, 67,58 πόντους, ένα πολύ χαμηλό νούμερο, όντας η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, coach, ότι ήταν ένα δίμηνο με πολλή ένταση, με πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Θα θέλετε λίγο να μας περιγράψετε το κλίμα παραμονής του αγώνα με τον Πανιόνιο και την εναλλαγή των συναισθημάτων, καθώς λίγες μέρες αργότερα η ομάδα διεκδικούσε την είσοδό της στα play-off, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου απέναντι στον Κολοσσό. Ναι, σίγουρα πριν τον αγώνα με τον Πανιόνιο υπήρχε μια κορύφωση, ας πούμε, της αγωνίας, και αυτό είναι λογικό, διότι και όλες οι ομάδες προέρχονταν από μια περίοδο 3 εβδομάδων διακοπής και ουσιαστικής αγωνιστικής απραξίας, που αυτό πολλές φορές κάνει τα πράγματα και πιο δύσκολα, έτσι. Για εμάς βέβαια αποδείχτηκε, ας πούμε, βάλσαμο η διακοπή. Είχε και ο Γιάννης ο Αθηναίου που είχε την υποτροπή στο μάτς με τα Τρίκαλα το χρόνο να αναρρώσει, και είχαμε και κάποια θέματα τραυματισμών, παρότι σε όλη τη διάρκεια της διακοπής είχαμε θέματα τραυματισμών, απουσίες από τις προπονήσεις, αλλά παρόλα αυτά μας βοήθησε στο να παρουσιαστούμε υγιείς στο γήπεδο και ολόκληροι. Από την άλλη βέβαια, όπως είδαμε, ο Πανιόνιος με τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής που προέκυψαν και τις αναταραχές στην ομάδα λίγο πριν το παιχνίδι μας, δεν του βγήκε σε καλό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έτσι μια αγωνία για την εξέλιξη. Σίγουρα υπήρχε πολύ μεγάλη διάθεση για το θετικό αποτέλεσμα, διάθεση για μαχητικότητα. Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο γήπεδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι η διάθεση που δείξαμε η αμυντική ήταν αυτό που χαρακτήρισε το συγκεκριμένο μάτς. Και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ αναμενόμενη και η αστοχία στην επίθεση, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ νευρικά. Οπότε λίγο πολύ κάποιες φορές το περιμένεις αυτό να συμβεί. Και νομίζω ότι το αμέσως επόμενο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, που η ομάδα είχε αποβάλει όλο αυτό το άγχος, γιατί το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, εφόσον το κερδίζαμε, γνωρίζαμε ότι είχαμε αποφύγει κάθε πιθανό σενάριο που θα μας έβαζε σε μπελάδες.
στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με το Ρέθινο, όπου η ομάδα είχε λυθεί, είχαν λυθεί λίγο τα χέρια των παιχτών, είχε φύγει το άγχος. Νομίζω ότι φάνηκε ότι η απόδοσή μας σωστά, ήταν και πολύ πιο... και στο επιθετικό κομμάτι. Ακριβώς, πολύ πιο απελευθερωμένη η ομάδα με περισσότερη αυτοπεποίθηση στην και σταθερότητα στην απόδοσή της. Η αναταράξη βέβαια, coach, από τη διαχείριση της οικογένειας Λάσκαρη στο διοικητικό κομμάτι, είχαν ξεκινήσει από πέρσι όσο ήσασταν ακόμα στην ομάδα και το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας το είχε ο Δημήτρης Πρίφτης. Πέρσι, παρόλα αυτά, συσπηρωθήκατε και παλέψατε μέχρι τέλους. Κάτι αντίστοιχο ακολουθήσατε και φέτος. Αυτή είναι η τακτική όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις μέσα στην ομάδα, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν δηλώσει και οι παίκτες και συγκεκριμένα ο Μιχάλης Τσαρέλης ότι η αγάπη μεταξύ μας είναι αυτή η οποία μας κρατάει ενωμένους και μας δίνει κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Για πέρσι η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν και αρκετά νωρίς και παρόλα αυτά καταφέραμε και παλέψαμε. Νομίζω ότι και φέτος τα προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς. Για αυτό το κομμάτι βέβαια εγώ δεν μπορώ να πω πολλά, διότι σίγουρα έγιναν προσπάθειες για να διατηρηθεί και η ομάδα ενωμένη και το κλίμα καλό, απλά δεν ήμουν παρόν. Νομίζω ότι και αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει ο καθένας, ότι ο κόουτς ο Γιαννέκης έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, στο να δώσει λύσεις σε διάφορα προβλήματα τα οποία προέκυπταν μέσα στη χρονιά. Αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός για να απαντήσω σε αυτά, διότι εγώ δεν ήμουνα με την ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. Τώρα αυτό το οποίο έγινε τους τελευταίους σχεδόν 2 μήνες, νομίζω ότι είναι και λίγο πολύ αναμενόμενο, γιατί όταν βρίσκονται και οι παίχτες αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία καλός ή κακός μπορεί να σε στιγματίσει σαν αθλητή, και κανένας δεν θέλει να το βιώσει αυτό, να βρεθεί δηλαδή σε μια ομάδα που θα χάσει την κατηγορία πολύ δε περισσότερο όταν αυτή η ομάδα είναι μια ιστορικότατη ομάδα όπως είναι ο Άρης. Νομίζω ότι εκεί λειτουργεί και αυτό το αίσθηκτο της αυτοσυντήρησης, βγαίνει ο εγωισμός μπροστά και δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, ας το πούμε έτσι, για να καταφέρεις να πετύχεις να πάρεις τα αποτελέσματα που χρειάζεται. Σίγουρα υπήρχε πολύ καλό κλίμα μεταξύ των παιχτών. Σίγουρα τα παιδιά σαν χαρακτήρες ήταν όλοι καταπληκτικά παιδιά, αυτό που είδα δηλαδή εγώ. Αλλά τώρα για το τι έγινε μέσα στην σεζόν, επίσης σίγουρα δεν είμαι και ο ειδικός για να μιλήσω. Να πάμε λίγο και στο σήμερα, coach. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ολοκληρώθηκαν, αλλά φαντάζομαι η δική σας δουλειά δεν σταματάει. Έχετε καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα προπονήσεων έτσι, σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπως συνηθίζετε να λέτε εσείς οι προπονητές? Καταρχήν αυτή την περίοδο υπάρχει μια περίοδος ξεκούρασης. Πάντα οι αθλητές για περίπου 10 με 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων έχουν έτσι ένα κενό να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους, να χαλαρώσει λίγο και το μυαλό τους, να ξεφύγει από την καθημερινότητα και την πίεση και τις προπονήσεις και τον αγωνιστικό ρυθμό. Από εκεί και πέρα ο coach βρίσκεται σε κάποιες συζητήσεις. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει με όλους μας στην πορεία μέσα σε αυτές τις ημέρες και θα πάρθουν και οι ανάλογες αποφάσεις και το τι θα γίνει γενικότερα για τη συνέχεια από εδώ και στο εξής. Από το ρεπορτάζ coach γνωρίζουμε ότι μια πρώτη επαφή της διοίκησης και συγκεκριμένα του κυρίου Γουλιέλμου με τον coach για επέκταση της συνεργασίας έχει γίνει, όμως πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα μέχρι να υπάρξει συμφωνία, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, εσύ θα ήθελες να συμμετάσχεις, εφόσον εξελιχθούν τα πράγματα όπως πρέπει και διευθετηθούν όλα τα ζητήματα τα οποία έτσι χρήζουν απάντησης και διευθέτησης, θα ήθελες να συμμετέχεις στη νέα προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα από την νέα σεζόν?
Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης είναι μια ομάδα την οποία την έχω μέσα στην καρδιά μου. Έχω περάσει 3 χρόνια γεμάτα στον Άρη. Οπότε σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε επαγγελματίες και θα πρέπει να ζυγίσουμε τα δεδομένα. Θα δούμε λοιπόν όταν έρθει η ώρα αυτή πώς θα είναι τα πράγματα, τι θα έχει και ο σύλλογος στο μυαλό του και θα δούμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι, ότι προς Θεού δεν μπορώ να πω ότι είμαι αρνητικός στη συνεργασία μου, στη διάθεση συνεργασίας μου με την ομάδα. Είναι άλλωστε μια ομάδα στην οποία και εγώ οφείλω πολλά, γιατί μου έχει δώσει πολλές φορές το βήμα για να βρεθώ στο χώρο και στη δουλειά. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα κατευχήν, να μπορέσει η ομάδα να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει, να μπορέσει να σταθεροποιήσει, να ορθοποδήσει και να σταθεροποιήσει την επόμενη μέρα της σε σταθερές βάσεις και γιατί όχι να είστε κι εσείς αρρωγός αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί να βγάλετε την, να φέρετε την ομάδα σε ασφαλή μονοπάτια και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Coach, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ο Άρης ανεξαρτήτως προσώπων θα ήταν καλό να είναι υγιής και δυνατός, ανεξαρτήτως των προσώπων είτε της διοίκησης είτε των προπονητών, των αθλητών. Ένας καλός, υγιής και δυνατός Άρης νομίζω ότι είναι απαραίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε όλοι θα πρέπει να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Νομίζω, coach, μπορείτε την Κυριακή πιο χαλαρή όλοι που απαρτίζετε το μπασκετικό team να παρευρεθείτε και στη γιορτή του ποδοσφαίρου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι μια καλή αφορμή και ευκαιρία. Γιατί όχι. Δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάποια επίσημη κάποια συζήτηση μεταξύ μας αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε 2 μέρες μπροστά μας. Δεν είναι κακή ιδέα, παρότι εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρικός, έτσι το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω γενικότερα καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δηλαδή μάξιμουμ να δω 5 με 10 παιχνίδια Champions League όλη τη χρονιά, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Αλλά δεν θα ήμουν αρνητικός. Ίσα ίσα είναι καλό τα σωματεία, τα τμήματα των σωματείων να αλληλοϊποστηρίζονται. Δεν το συζητάμε αυτό. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Αγγέλου, το Θανάση τον Μολυβδά. Θα πάμε στο διάλειμμα γιατί ήδη περάσαμε κατά 5 λεπτά τις 5.30 και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε. Έχουμε ετοιμάσει και άλλα πράγματα για εσάς και άλλες συνεντεύξεις. Έχουμε και ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 7. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάντοτε στην εκπομπή του All About Aris, στο Λίμπερο 107 και 4. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και υποστηρίζετε το 545-26, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Ακούσαμε τον Θανάση τον Μολυβδά, τον στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Αγγέλου, να μας μιλάει για το πόσο ο Άρης κατάφερε και έσωσε την παρτίδα έστω και στο τέλος και κάποιες πρώτες σκέψεις για το αύριο του, αν θα συνεχίσουν να υφίστανται ως τεχνικό team του Άρη και την επόμενη σεζόν η συγκεκριμένη. Στο ποδόσφαιρο θα πάμε να πω ότι ισχύει τελικά το μείον 3 για τις ομάδες που δεν πέρασαν το πρώτο στάδιο της επιτήρησης. Αυτό αποφάσισε και επικύρωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League. Άρα ο Αιγινιακός μαζί με Πανσεραϊκό, Καλυθέα και Πανεγιάλιο σήμερα θα υποβιβάζονταν στην ΓΑΜΑ Εθνική μαζί με τους ήδη φυσικά εδώ και καιρό υποβιβασμένους Βέρεια και Αχαρναϊκό. Κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία ο Μάτου Εργοτέλη που μένει στους 40, ενώ έχουν 37 η Καρδίτσα, η Σπάρτη και ο Αιγινιακός και παίζει την Κυριακή Εργοτέλης Αιγινιακός και εδώ Ξαδράμα Σπάρτη είναι τα παιχνίδια τα σημαντικά της αγωνίσης, αλλά βέβαια για μας το πιο σημαντικό και με πολύ διαφορετικό χαρακτήρα είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει υποβιβαστεί, ένα παιχνίδι στο οποίο θα αποχαιρετήσει ο κόσμος και θα επιβραβεύσει την φετινή ομάδα, αλλά θα πει και ένα αντίο στον Ντάρσι Νέτο, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση, κρεμάει όπως λέμε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά από πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα, 7 χρόνια στον Άρη αλλά και πάρα πολλά χρόνια και στη Βραζιλία πριν έρθει στην Ελλάδα.
Ήρθε μάλιστα σε αρκετά μεγάλη ηλικία για να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Δεν ήταν δηλαδή ένας πιτσιρικάς Βραζιλιάνος από τους πολλούς που έχουν έρθει κατά καιρούς να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήρθε φτασμένος, είχε ήδη κάνει μια καριέρα πίσω του στην Βραζιλία. Αλλά κακά τα ψέματα το όνομά του συνέδεσε με τον Άρη και την καλή φουρνιά τότε και την καλή ομάδα που είχε. Είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του βλέπω ότι έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Είδα και σήμερα που πήγα στη Media Day για τους Πλατέλα και Σόουζα, αρκετός κόσμος να πηγαίνει να αγοράζει το εισιτήριό του και τη φανέλα, το t-shirt που μπορείς να αγοράσεις στην τιμή του εισιτηρίου. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και βλέπω ότι θα έχει αρκετό κόσμο την Κυριακή το γήπεδο, και έτσι πρέπει και για τον Έτο φυσικά, αλλά όχι μόνο για τον Έτο, αλλά και για την ομάδα που φέτος πέτυχε το στόχο της ανόδου. Ένα τελευταίο χειροκρότημα για τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, τους παίκτες, το τεχνικό team, όλους όσους εν πάση περιπτώσει απαρτίζουν αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό τμήμα και έφεραν την ομάδα στην φυσική της θέση, στη Super League. Θα υπάρχει ένα τελετουργικό, θα υπάρχει μια βράβευση γενικότερα, θα έχει happenings, διάφορα. Θα είναι ωραίο το πακέτο, ωραίο το απόγευμα, χαλαρότατο, δεν υπάρχει κανένα άγχος, καμία σκοπιμότητα, καμία βαθμολογική σημασία. Παίζει και μια ομάδα που έχει υποβιβαστεί. Να το χαρούν, να το ευχαριστηθούν όσοι παίξουν, να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστήσουν και τον κόσμο, να το ευχαριστηθούν οι ίδιοι, να βιώσουν ένα γεμάτο δίωρο, τρίωρο από Άρη, από Κλεάνθες Βικελίδες, από ωραία ατμόσφαιρα, που αρκετά από αυτά τα παιδιά ενδεχομένως να μην βρίσκονται την επόμενη σεζόν στην ομάδα. Όπως σημείωσε και ο Νέτο, Αλέξη, σε ένα βιντεάκι που ανέβασε χθες η ΠΑΕ, να γεμίσουμε το Κλεάνθες Βικελίδες όπως παλιά. Να βγει δηλαδή όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα την οποία δημιουργούν οι φιλάθλοι του Άρη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία για τους ποδοσφαιριστές. Το βίωσαν φέτος σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φιλικό που έγινε με την Μπόκα το Νοέμβρη, στις αρχές του Νοέμβρη. Ναι. Οπότε θα ήθελα να ξαναζήσουν κάτι αντίστοιχο. Ναι, πέρα από το τελετουργικό και το αντίο στο Νέτο, πέρα από το τελευταίο χειροκρότημα στην ομάδα την φετινή που δεν θα έχει καμία σχέση σε μεγάλο βαθμό. Σωστά. Με αυτή που θα δούμε του χρόνου, είναι και μια προβολή της επόμενης σεζόν. Εντάξει, είναι ένα ηχηρό μήνυμα, αν θέλεις, για το τι θα δούμε την επόμενη σεζόν. Αυτές οι εικόνες φάνε της καθημερινότητας, νομίζω. Ακριβώς. Σχεδόν, ειδικά αν η ομάδα μας κάνει τα κέφια αγωνιστικά. Οπότε πιστεύω ότι όσοι θα πάτε στο γήπεδο την Κυριακή θα το ευχαριστηθείτε. Θα είναι ένα πολύ ωραίο δίωρο, τρίωρο, έτσι όπως πρέπει να είναι, μια γιορτή δηλαδή για το ποδόσφαιρο, για την πόλη, για τον Άρη που επιστρέφει και ετοιμάζεται σιγά σιγά για αυτά που θα συναντήσει στην Super League. Και γενικότερα το κλίμα θα είναι τέτοιο το οποίο θα θυμίζει έντονα Super League. Δηλαδή θα λειτουργήσουν και πάλι τα τουρνικέ. Πιλωτικά βέβαια, αλλά έχουν τοποθετηθεί έξω από τις θύρες του Κλεάνθης Βικελίδης. Γι' αυτό και η ΠΑΕ παρότρινε τον κόσμο της ομάδας να προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά του και να βρίσκεται στο γήπεδο λίγο νωρίτερα από ότι στο συνηθισμένο, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός, προκειμένου να μην υπάρξει επιπλέον χρονοτριβή και να εξυπηρετηθούν κανονικά οι φιλάθλοι οι οποίοι θα μπουν στο γήπεδο. Όσοι μπορούν να πάνε να πάρουν και νωρίτερα τα εισιτήρια και τα μπλουζάκια να προμηθούν, τα φορέστε κιόλας. Δηλαδή είναι ωραίο. Μέχρι να πάρουν τα όνειρά μας εκδίκηση και We are back είναι αυτό το σλόγγαν. Το φόρεσαν μάλιστα και ο Πλατέλας και ο Σόουζα σήμερα στην Media Day. Και το διαφήμισαν έτσι τρόπον. Να, αυτές είναι ωραίες χειρονομίες. Εντάξει, είναι όμορφα πράγματα. Μακάρι μόνο τέτοια να είχαμε. Ακριβώς. Ο Γιώργος Κολτσίδας, ο οποίος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, δεν έχει χάσει παιχνίδι φέτος εντός έδρας, νομίζω. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα χάσει ούτε αυτό της Κυριακής με τον Πανσεραϊκό που είναι το τελευταίο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχεις χάσει κάποιο ή... Γιατί σε βλέπω συνήθως εκεί λίγο πιο κάτω από εμάς τα δημοσιογραφικά. Ας πούμε ότι έχουμε χάσει ένα-δύο παιχνίδια. Α, έχασε ένα-δύο, Έχασε. Απουσία, ξέχασα να σου βάλω. Έχουμε οικογενειακές υποχρεώσεις. Α, εντάξει. Όπου υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, πάμε πάσο, Γιώργο μου. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την οικογένεια. Αλλά σε γενικές γραμμές ήσουν εκεί και νομίζω ότι. Ναι, ακριβώς. Θα είσαι και την Κυριακή, έτσι, δεν είναι, στο αυτό το μάτς με τον Μπαρσελόνα. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν ξέρω. Πώς το αντιμετωπίζεις,
Θα είναι μια γιορτή, εντάξει, όχι με τυμπανοκρουσίες και τίποτα το υπερβολικό, το extravaganza, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι νομίζω με μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, ανάλαφρο, χωρίς σκοπιμότητα, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να το ευχαριστηθεί η ομάδα, γιατί εντάξει, κατά ψέματα πέτυχε το στόχο της και το αξίζουν αυτά τα παιδιά. Βεβαίως. Να το πω λίγο διαφορετικά, να πάμε να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των παιδιών όλη τη χρονιά, που κλείνει έτσι όμορφο με την άνοδο στη Super League. Να τους επιβραβεύσουμε με το χειροκρότημά μας να είμαστε εκεί, δίπλα τους. Ναι. Και... είναι τόσο απλό δηλαδή. Ναι. Δεν έχει ούτε να πανηγυρίζουμε, να κάνουμε έξτρους πανηγυρισμούς. Καλά, τίποτα. Δεν μιλάμε για φιέστα τώρα. Ναι, δεν μιλάμε για φιέστα, καμία σχέση. Είναι καθαρά μια επιβράβευση στην προσπάθεια που έγιναν από όλους τους ανθρώπους που ήταν στην ομάδα. Mm. Ένα χειροκρότημα ζεστό και συνεχίζουμε. Σωστά, ναι, γιατί όπως έλεγα και πριν, αρκετά από αυτά τα παιδιά, ο προπονητής πιθανότατα, ο τεχνικός διευθυντής της, πιθανότατα δεν θα είναι την επόμενη χρονιά στον Άρη. Θα είναι η τελευταία γεύση που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν από Άρη. Θα το δείξει ο καιρός, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ο πρόεδρος κανονίζει αυτά, η διοίκηση, αυτοί αποφασίζουν τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους για να πράξουν. Ναι. Απλώς εμείς οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους την προσπάθεια που κάνουν και που φέραν σε πέρας το έργο που είχαν αναλάβει στην αρχή της χρονιάς. Ναι, τουλάχιστον... όλους, ανεξαιρέτως. Ναι, 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 γιατί πολλές φορές λέμε ότι συνηθίζουμε να λέμε ότι εντάξει, επειδή σε Άρης είναι αυτονόητο η άνοδος κτλ. Αλλά τελικά το αυτονόητο πολλές φορές δεν είναι τόσο αυτονόητο, θέλει προσπάθεια. Εμείς το καταλάβαμε καλά αυτό. Ναι. Και εσείς, πόσο μάλλον που ασχολείστε καθημερινά, καταλάβατε πολύ καλά ότι το αυτονόητο δυστυχώς στον Άρη δεν έγινε. Ναι. Δύο πρώτες χρονιές στις κατηγορίες που ήμασταν. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν μας ενοχλεί τώρα αυτό, τελείωσαν αυτά. Ήταν μια κακή παρένθεση. Λίγο μεγάλη βέβαια. Ναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Ας δούμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Την Κυριακή θα σε ξαναγυρίσω μετά στην ομάδα γιατί θέλω να σου κάνω κάποια ερωτήματα ακόμη. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για ένα παιδί που το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το έζησες, νομίζω τον πρόλαβες και ο συμπαίκτη τον έτο, έτσι δεν είναι? Ναι. Και τον έζησες μετά και από το πόστο του Γενικού Αρχηγού, το οποίο υπηρέτησες για πολλά χρόνια στην ομάδα. Όταν σου λέω νέτο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται όταν ακούς νέτο? Ναι, το πρώτο πράγμα. Κοιτάξτε, ο νέτο είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είναι παιδί έξω καρδιά. Δηλαδή, ναι, κάθε φορά στην προπόνηση ήταν ένας ευχάριστος τύπος. Κοντά σε όλους, με την πλάκα του, με τις ιστορίες του. Εξαιρετικό παιδί, δηλαδή. Ναι. Πάντα είχε να πει κάτι που θα σου φτιάχνει τη διάθεση. Ποτέ δεν το θυμάμαι, δηλαδή, σκυθροπό, λυπημένο ή ξέρω εγώ. Ναι. Πάντα έξω καρδιά ήταν το παιδί αυτό. Ναι. Βέβαια, πολλές φορές σε ποδοσφαιριστές αυτά που μένουν είναι κάποια γκολ, κάποιες προσπάθειες, κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ναι. Και όπως δεν ξέρω αν αυτό σκέφτεστε κι εσείς, δεν μπορώ να ξεχάσω και τον γκολ στην Ξάνθη. Ναι, βέβαια. Εκείνο, ναι, όντως. Του Νέτο. Ναι. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω με τίποτα. Έτσι, σαν στιγμή δηλαδή, μια στιγμή στην καριέρα του, δεν μπορούσα να το ξεχάσω με τίποτα εκείνη τη στιγμή. Που ήταν ένας αγώνας και ένα παιχνίδι που μας έμεινε. Όντως, όντως. Στο μυαλό μας. Όντως. Και ήρθε Γιώργο, δεν ήρθε σε μικρή ηλικία στον Άρη. Ήρθε φτασμένος ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία. Έτσι ακριβώς. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που, να σας πω την αλήθεια, τότε που το συζητούσαμε κάποιες φορές με τους ανθρώπους, θα σας πω ένα έτσι, πώς να το πω, ας πούμε, κάποιες συζητήσεις που κάναμε και μας φαίνονταν παράξενο. Ο Νέτο, όταν ήρθε, αυτό που το συνόδευε ήταν ότι είχε καλές εκτελέσεις φάουλ. Ναι. Το είχε αυτό. Ναι. Βέβαια, αυτό το βλέπαμε αλλού. Όταν στην προπόνηση, ας πούμε, κάνανε φάουλ ή τέτοια, δεν είχε την ίδια ανταπόκριση. Δεν φαινόταν δηλαδή ότι το είχε αυτό το πράγμα. Αυτό άρχισε να συμβαίνει, ας πούμε, μετά τον πρώτο χρόνο, θυμάμαι τώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και είχε καλά χτυπήματα φάουλ γενικώς και είχε βάλει και γκολ κάποια στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Ήταν ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Όπως και το άλλο, το ότι ήταν δεξί μπακ και ήταν ένας full back που, ας πούμε, κάποιες στιγμές, θυμάμαι τώρα έτσι περίπου, έπαιζε και χαφ πολύ εύκολα. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα. Και με γκολ. Σημείωνε και γκολ. Ναι. Γιατί τις προσπάθειες τα είχε όλα. Καλός τεχνίτης, καλός ποδοσφαιριστής, δηλαδή ήταν και στην καλή ομάδα του Άρη τότε που είχε κάποιους Ισπανούς, Λατινοαμερικάνους, που δηλαδή ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο σε εκείνη την ομάδα, έτσι πως είχε
δημιουργηθεί. Νομίζω με τα χαρακτηριστικά που έχει τα αγωνιστικά, ο Νέτο σε ένα 3-5-2 νομίζω θα ήταν ο ιδανικό για τη δεξιά πλευρά, έτσι δεν είναι? Όταν ήταν στα καλά του χρόνια, εύκολα, νομίζω. Εύκολα. Και ήταν και καλό. Δηλαδή ήταν και πνευμόνι καλό. Δεν ήταν δηλαδή άνθρωπο που δεν μπορούσε, ας πούμε, ακόμα και στα τελειώματά του, ας πούμε, τα είχε τα τρεξιματάκια του. Ναι, και τώρα προβληματικός. Που το βλέπουμε είναι fit, δεν είναι δηλαδή άνθρωπος που έχει παρατήσει τον εαυτό του. Στο φιλικό με την Μπόκα που ήταν τα πιτσιρίκια της Μπόκα και μπήκε σε ένα διάστημα να παίξει, ήταν πάνω κάτω ακούραστο. όχι, το είχε αυτό, πάντα το είχε. Ο Ντάρις το είχε αυτό το πράγμα, το έκανε δηλαδή, το πάνω κάτω στις ίδιες. Και μην σας πω κιόλας στις αρχές, όταν πρωτοήρθε στις πρώτες προπονήσεις που έκανε, αναρωτιόμασταν αυτός μπακ ήταν, παιδί μου, ή παίζει τίποτα εξτρέμ, ξέρω εγώ. Γιατί πάντα έφευγε μπροστά, είχε το βραζιλιάνικο αυτό ότι ρίχνουμε την μπάλα και φεύγουμε στην επίθεση. Ήτανε το εντελώς αντίθετο από τον Χρήστο του Βαγγέλη. Ήτανε ο Νέτο, ο οποίος έφευγε και ξεχνούσε να γυρίσει, και ο Βαγγέλη, ο οποίος στο μισό γήπεδο από την άμυνα μέχρι το κέντρο, ήταν σούπερ. Ακριβώς, έτσι κάπως. Ναι. Και τον αγαπάει ο κόσμος, βέβαια, νομίζω, Γιώργο, και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κινητοποίηση. Πολλοί κόσμος θέλει να τον αποχαιρετήσει την Κυριακή. Και πολύ καλά θα κάνει. Ναι. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν ένα παιδί προσφέρει στην ομάδα και είναι χρόνια πολλά στην ομάδα και έχει πολλούς αγώνες με την ομάδα και έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει, ο κόσμος όλος οφείλει να τους χειροκροτήσει και να τους αγκαλιάσει όπως όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην ομάδα τα παιδιά αυτά. Ναι. Από την πλευρά μου τα καλύτερα το εύχομαι. Τώρα θα είναι δύσκολα, βέβαια, χωρίς μπάλα. είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Να του πεις δύο-τρεις κουβέντες εσύ που ξέρεις. Άλλο ποδοσφαιριστής και άλλο εκτός αγωνιστικού χώρου. Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Η μετάβαση είναι δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και δηλαδή αυτοί που είναι ποδοσφαιριστές τους εύχομαι να παίζουν μέχρι τα 50 γινόταν. Μόνο ποδοσφαιριστής όμως. Τίποτα άλλο αυτό. Ναι. Μόνο ποδοσφαιριστής. Τυχεροί τερματοφύλακες που μπορούν να... Εύχομαι να είναι. Ναι. Ούτε διοικητικοί παράγοντες, ούτε σε πόστα, τίποτα. Μόνο ποδοσφαιριστής. Για μένα, έτσι πως το έχω ζήσει, είναι το καλύτερο που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Έτσι πως το ζήσα εγώ, έτσι. Ναι. Είναι το καλύτερο πράγμα. Ευλογία θα έλεγα να είσαι ποδοσφαιριστής. Σωστά. Και πόσο μάλλον σε μια ομάδα με κόσμο, με επιτυχίες να έχεις και με τέτοια, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό και το καλύτερο. Εντάξει, επειδή έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας ουσιαστικά εδώ και τόσα χρόνια, ο Άρης πρέπει να τον αξιοποιήσει. Δεν ξέρω η προσωπική σου άποψη, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο νιώθει από Άρη, που λέμε, και διασυνδέσεις έχει και στην πατρίδα του και μπορεί να βοηθήσει, νομίζω. Δεν ξέρω. Θα το επιλέξει ο ίδιος, βέβαια, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Παίζει ρόλο τι θέλει ο ίδιος και παίζει ρόλο επίσης και τι σκέφτονται οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα. Ναι, καλά, ναι, βέβαια. Πρέπει να τους ρωτήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό ούτως ή άλλως, ότι τι σκέφτεται και πώς το σκέφτονται. Ναι. Πάντα ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα. Βέβαια, όλοι δεν μπορούν να προσφέρουν. Ναι. Κάποιοι προσφέρουν κάποια πράγματα, μπορούν. Ενδεχομένως ο Νέτο να έχει κάποιες προσβάσεις. Δεν ξέρω κιόλας, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει και πώς έχει. Αυτά συζητιούνται με τους ανθρώπους της ομάδας που βλέπουν, αξιολογούν. Πιστεύουν κιόλας πολλές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να τους βοηθήσουν και έτσι προχωράνε. Και με τον, εγώ αν με ρωτήσετε θα σας έλεγα ότι πάντα άνθρωποι που είναι στο ποδόσφαιρο χρειάζονται σε κάποιες θέσεις. Ναι. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν μπορεί όλοι να είναι, πώς να το πω, δηλαδή, ιδανικοί για κάποιες θέσεις, αλλά σε κάποια πράγματα μπορούν να βοηθήσουν. Και Γιώργο, με τον Νέτο κλείνει και ένας κύκλος που άνοιξε ουσιαστικά το 2006. Αυτός ο κύκλος των Λάτιν που τον έχουμε βαφτίσει στην ομάδα, νομίζω είναι το τελευταίο στο Μοϊκανόν. Σταματάει και αυτός και κλείνει αυτός ο κύκλος πια. Ναι, ακριβώς. Αν και στην ουσία ήταν μόνος του αρκετό καιρό τώρα, ας πούμε, έτσι, πως ήταν από εκείνη τη φουρνιά τη δικιά του. Ήταν αρκετός καιρός που ήταν έτσι μόνος του. Κλείνει, αλλά δεν κλείνει τίποτα. Μέχρι να ξανανοίξει ένας καινούριος. Εντάξει, ναι. Μπορεί να εμφανιστεί, ας πούμε, του χρόνου να έχουμε πάλι κάποιους από Λατινική Αμερική, από Ισπανία, όπως είχαμε τότε, ας πούμε. Μπορεί, εύκολα γίνονται όλα αυτά. Ναι. Ανάλογα από πού παίρνεις ποδοσφαιριστές και τι νομίζεις ότι μπορούν να σου προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Αν ρωτάτε την γνώμη μου, δεν είναι κακό. Πάρα πολύ καλό θα το έλεγα κιόλας. Οι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές από όπου κι αν είναι, και πόσο μάλλον από αυτές τις χώρες που έχουν και λίγο, βάζουν και λίγο το πάθος μέσα, που αρέσει πάρα πολύ στην ομάδα μας γενικότερα, είναι
καλό στοιχείο, θα έλεγα, γιατί... Ναι. Για την ομάδα μας. Και ο Νέτο, νομίζω, Γιώργο, αγάπησε πραγματικά τον Άρη. Ευεργετήθηκε, όπως λέει και ο ίδιος, από τον Άρη. Δεν το έχει κρύψει. Ότι και λεφτά πήρε και αναγνωρισιμότητα και αποθεώθηκε, ναι, και δοξάστηκε, ναι, και τον αγαπάει πάρα πολύ. Ο κόσμος σταματάει στον δρόμο και συνεχώς θέλει να βγει φωτογραφίες. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό, ναι. Αλλά αγάπησε και τον Άρη πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός μισθοφόρος ξένος που ήρθε, έκανε κάνα δύο χρόνια στην ομάδα και έφυγε. Όχι, όχι. Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε, ότι το παιδί αναγνώρισε όσο καιρό ήταν τώρα στην ομάδα και όσο ήταν και πριν, δηλαδή. Ναι. Ένιωσε αυτήν τη ζεστασιά του κόσμου και το εκτίμησε, πιστεύω, και γι' αυτό ήρθε και εύκολο στην ομάδα όταν ήταν στην τρίτη εθνική, ας πούμε. Ήρθε εύκολα, δεν το σκέφτηκε καν, πιστεύω, ότι τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ήξερε το χώρο, ήξερε πώς είναι η ομάδα, ήξερε ότι θα τον αγκαλιάσουν. Είναι αγαπητός γενικότερα στον κόσμο. Σας είπα, είναι και αυθόρμητο παιδί, δηλαδή βγάζει πάθος, βγάζει ενέργεια, βγάζει την τρέλα, ας πούμε, που θέλουν οι Αριανοί. Και το βλέπω έτσι πάρα πολύ θετικό, ας πούμε, το ότι αυτό το παιδί κατάφερε και είχε αυτή τη συμπεριφορά με τον κόσμο και την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος και την αγάπη που έδειξε αυτός στην ομάδα. Και θα έχει και το φινάλε που του αρμόζει, νομίζω. Και είναι ο μοναδικός από αυτούς που θα έχει ένα τέτοιο φινάλε στην ομάδα. Αυτό, το λέμε αυτό και το λέμε ότι πρέπει να γίνεται σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει. Εγώ θα έλεγα και πιο λίγο, δεν χρειάζεται να είναι τόσα χρόνια. Ναι. Το χειροκρότημα του κόσμου και η αγάπη πάντα μένουν. Ναι. Και το χρειάζεται η ομάδα μας. Σωστά. Εκτός από τον Νέτο, φυσικά, ο Άρης που σταματάει και θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη του μέρα, ο Άρης είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει, επιστρέφει στην Σούπερ Λίγκα μετά από 4 χρόνια. Πώς πρέπει να επιστρέψει, Γιώργο, ποια είναι η δική σου άποψη? Είσαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να γίνουν ρηξικέλευτες αλλαγές, να ξυλωθούν τα πάντα και να χτιστεί ο Άρης από το μηδέν, ή θα πρέπει να διατηρηθεί ένας κορμός όπως είπε και ο Βαγγέλης Πλατέλα σήμερα στη Media Day, για παράδειγμα, στις δηλώσεις του, και να γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις? Τι ακριβώς πιστεύεις εσύ με την εμπειρία, γιατί το έχεις ξαναζήσει αυτή τη μετάβαση? Λοιπόν, θα σας πω αμέσως το ότι οι απόψεις σε αυτό το ζήτημα δίστανται. Ναι. Και πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να έχουν δίκιο, όχι δίκιο, μπορεί να υπάρχει μια άποψη. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει η διοίκηση και ο πρόεδρος. Ναι. Το σωματείο σαν σωματείο ο Άρης και σαν ΠΑΕ δεν μπορεί να έχει άλλη βλέψη από τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Ναι. Αυτό βέβαια είναι για να το λέμε, το λέμε. Ναι. Πρέπει να γίνει όμως και πραγματικότητα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να φτιαχτεί και να οργανωθεί μια ομάδα με ποδοσφαιριστές, γενικά με όλα τα εχέγγυα, ούτως ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Mm-hmm. Αν αυτό είναι κρατώντας κάποιους παίχτες από την τωρινή ομάδα και μπολιάζοντας κάποιους ποδοσφαιριστές αξιόλογους στη Super League, καλώς να έρθει. Αν αυτό όμως δεν φτάνει και χρειάζεται, όπως είπατε προηγουμένως, όχι να ξυλώσουν, δεν συμφωνώ να ξυλώσουν, αλλά τέλος πάντων να γίνουν πολλές προσθήκες, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, προπονητές, δεν ξέρω τι άλλο θα έρθει, τεχνικός διευθυντής, διοίκηση, πρέπει να το δουν. Αυτό που λέω και τονίζω είναι ότι στόχος του Άρη του χρόνου, να μην το λέω έτσι μόνο για να το λέω, πρέπει να είναι προς τα πάνω, να πω το λιγότερο, UEFA. Το έχει ξανακάνει ο Άρης αυτό, δεν είναι πρώτη φορά. Λες δηλαδή ότι θα πρέπει να κυνηγήσει πεντάδα κατευθείαν, δηλαδή, η ομάδα? Όχι, το έχει ξανακάνει, δεν είναι πρώτη φορά. Η δυναμική του δίνει το δικαίωμα να βλέπει ψηλά. Ναι. Του δίνει το δικαίωμα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Τώρα, εγώ δεν είμαι πρόεδρος, βέβαια, ούτε παίρνω μεταγραφές, ούτε είμαι τεχνικός διευθυντής, ούτε προπονητής, για να κανονίσω, να πω τι, πώς και γιατί. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κόσμος, για να έχεις και τον κόσμο, έτσι το βλέπω εγώ, για να έχεις και τον κόσμο μαζί σου. Ναι. Γιατί ο κόσμος, τώρα που θα έρχεται, επανέρχεται μετά από τόσα χρόνια, υπάρχει δίψα, υπάρχει μεγάλη προσμονή για να δει την ομάδα στη Super League. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν πάω εγώ για UEFA ή πάω, ξέρω εγώ, για να βγω 12ος. Ναι. Χάνεις αυτή τη δύναμική που έχει ο κόσμος, τη σπίθα. Τη χάνεις εντελώς. Ή και αν θέλεις να θέσεις διαφορετικούς στόχους, οφείλεις να είσαι ειλικρινής, Γιώργο, και να βγεις και να πεις ότι εγώ φέτος την πρώτη χρονιά, επειδή αυτά είναι τα δεδομένα, θα πάω έτσι. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω, δεν συμφωνώ. Ναι. Δεν συμφωνώ να υποθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Άρης να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Ναι. Υπάρχει δίψα, υπάρχει προσμονή.
θα πάμε πίσω πάλι. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάμε πίσω. Θα μου πεις, μπορεί να γίνει. Αυτό λέω, θα ήθελα. Mm-hmm. Προσμένω mm-hmm. δηλαδή αυτό το πράγμα. Θέλω τον Άρη δυνατό του χρόνου. Σωστά. Δεν τον θέλω δηλαδή περίπου. Mm-hmm. Δεν τον θέλω περίπου. Στο περίπου, ναι. Στον τεμί βέβαια, που δεν λέμε. Είμαι αυτός που κανονίζει, ούτε, mm-hmm. ούτε λεφτά πληρώνω, ούτε τίποτα. αν είχα να σας έλεγα τι ακριβώς. Ελπίζω οι άνθρωποι που ασχολούνται εκεί και που θα είναι στην ομάδα να το δουν αυτό και να πράξουν αναλόγως. Πιστεύω αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και πρέπει έτσι να γίνει. Τι θα πρέπει να αποφύγει ο Θόδωρος Καρυπίδης και η διοίκηση κατά την προσωπική σου άποψη? Να αποφύγει. Ποιες είναι οι κακοτοπιές δηλαδή? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα στη Super League που πρέπει να προσέχεις. Υπάρχουν και ισορροπίες πολλές φορές που βλέπετε τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν αναφέρεσαι μόνο στο αγωνιστικό, φαντάζομαι. Ναι. Ούτε μία στο εκατομμύριο αγωνιστικό. Ναι. Το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Θα πρέπει εκεί να γίνει δουλειά. Ναι. Είναι το πολύ κρίσιμο. Βλέπετε τι παίζεται κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα. Ναι. Βλέπετε ομάδες που, ξέρω εγώ, από το τίποτα εμφανίζονται πρωταγωνίστρες, βλέπετε ξαφνικά εξαφανίζονται. Δηλαδή σε αυτό το τομέα πρέπει να δώσει μεγάλη βαρύτητα. Πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ναι. Πρέπει να την ομάδα να την οχυρώσει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Σωστά, δεν μπορώ πάλι. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα αδικία και αδικία και δεν γίνεται. Πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Να το κλείσουμε. Αν γίνεται, έτσι. Γιατί ναι. Εντάξει, να μην τα λέμε αυτά. Αν γίνεται. Γιατί δεν μπορεί. Τι θα κάνεις. Αλλά πρέπει να εκεί πάνω. Γι' αυτό είναι και διοίκηση πολλές φορές. Να ελιχθεί. Ναι. Να ελιχθεί, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε ο Άρης να μην έχει αυτό το πράγμα. Άρη τώρα να συζητάμε κάθε Κυριακή αδικία. Αδικία, αδικία. Ο διοικητής δεν μας έκανε αυτό, ο διοικητής δεν μας έκανε και... Όχι, πρέπει να σταματήσει αυτό. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και με τις ομάδες. Και με τις ομάδες. Ναι. Δεν μπορεί όπου πηγαίνουμε, βλέπουμε τώρα στη Γάμα και στη Β' Εθνική, να μας περιμένουν λες και είμαστε, ξέρω εγώ, να μας σκοτώσουν. Κόκκινο πανί, ναι. Εντάξει. Ναι. Που έπρεπε στην ουσία να μας σέβονται και να λένε εντάξει ρε παιδιά, ήρθε ο Άρης εδώ, να ευχηθούμε καλή πορεία και να το επόμενο παιδί να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Έτσι έπρεπε. Όχι, αυτό πρέπει να φτιαχτεί, αν μπορεί να φτιαχτεί. Έτσι. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι όσα χρόνια ήμουν και στον Άρη, ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Συνήθως. Ναι. Συνήθως. Ναι. Στις περισσότερες χρονιές. Mm-hmm. Αλλά βέβαια, το ήτανε... ανελαίητο, αλλά βέβαια υπάρχει ο αντίλογος εδώ και η απάντηση. Ναι, μεν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θέτεις, αλλά την άλλη, αν έχεις και μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα όπως είχε ο Άρης εκείνα τα χρόνια, μπορείς να την παρέρχεσαι πολλές φορές και μια κόντρα διαιτησία. Όχι κάθε φορά, αλλά τουλάχιστον μπορείς. Ναι, όχι κάθε φορά και δεν παίρνεις αυτό που σου αναλογεί, έτσι. Ναι. Γιατί φανταστείτε μια ομάδα, όπως λέτε, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι, όπως είπατε προηγουμένως, τι ομάδα θα είναι, αλλά φαντάζομαι έχεις μια ομάδα που μπορείς, ας πούμε, να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Mm. Έτσι. Είσαι μέσα στο παιχνίδι. Αν ενδεχομένως, λέω εγώ, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, η ομάδα με 2-3 παιχνίδια μπορεί να βρεθεί μάνι-μάνι εκτός μάχης. Mm-hmm. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί, δεν ξέρω. Γι' αυτό... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να βρουν λύσεις σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω. Και αν με ρωτήσετε για το ακριβώς μετά ότι ανταγωνιστική ομάδα, το ανταγωνιστική ομάδα και αυτό δύσκολο, αλλά ρε παιδί μου, πες ότι θα κάνεις κάποιες επιλογές ποδοσφαιριστών. Κάποιοι άνθρωποι που θα επιλέξουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, φυσικά θα πρέπει να είναι γνώσεις, να ξέρουν. Ναι. Να μην είναι περίπου, ξέρω εγώ, πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα όσο αφορά την αξία ποδοσφαιριστών, όσο αφορά την αγορά, τι παίρνεις, πώς το παίρνεις και πόσο το πληρώνεις. Το παίρνεις. Ναι, ακόμα ας πούμε και τα αποδυτήρια σημαντικός ρόλος. Δηλαδή δεν είναι ένας παράγοντας. Τα αποδυτήρια, ο προπονητής, το κλίμα, όλα παίζουν ρόλο σε μια ομάδα. Πρέπει όλα αυτά να είναι ψιλολιμένα. Μάλιστα. Πολύ δουλειά βλέπω. Αλλά σημαντικότατο πρέπει να οχυρώσει την ομάδα 1000%. Δεν μπορεί η ομάδα να πάει έτσι, δηλαδή μόνη της και να λέμε ότι έπαιξε καλά αλλά δεν κέρδισε. Ναι, δεν θα κερδίσει μία, δεν θα κερδίσει δύο, ενδεχομένως να χάσει και το τρένο. Είδατε τι τραβήξαμε στη Γάμα και στη Β' Εθνική, γιατί ξαφνικά εμφανιζόταν ομάδες. Ναι. Και δεν χάναμε πουθενά. Και να το ψάχναμε να βρούμε τι έγινε πάλι. Και να το κερδίσουν το τρένο ομάδες που έχουν και παρουσιάζουν στους φακέλους τους 130.000
ευρώ έσοδα από εισιτήρια όλη τη χρονιά, νούμερο το οποίο ο Άρης το κάνει σε ένα ντέρμπι. Σε ένα ντέρμπι, ανάμεσα το κάνεις. Τέλος πάντων. Καταρχήν δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα, εντάξει. Δεν μπορούμε να το συγκριθούμε τώρα. Ο κόσμος δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με καμιά ομάδα αυτή εδώ. Ναι, το λέω γιατί συνέβη αυτό πραγματικά. Το πληροφορήθηκα προχθές. Υπάρχει ομάδα η οποία έχει πετύχει την ευρωπαϊκή της έξοδο και έχει δηλώσει 130.000 ευρώ έσοδα όλη τη από εισιτήρια. Τέλος πάντων. Τι να κάνεις. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με καμιά ομάδα από αυτές. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αστείο δηλαδή να λέμε για κόσμο τώρα με τέτοιες ομάδες. Ναι. Από αυτά που μας είπες, βλέπω ότι περιμένει λοιπόν πολλή δουλειά του Θόδωρου Καρυπίδη και του συνεργάτες του. Είναι σίγουρο. Και αν δεν είναι έτσι, δεν ξέρω. Τι μπορώ να φανταστώ διαφορετικό. Ναι. Και νομίζω ότι θα το έχει καταλάβει κιόλας. Γιατί ήδη το έχει πληρώσει μια χρονιά. Ναι. Αυτός το έχει πληρώσει. Δεν είναι όπως συζητάμε εμείς. Σωστά. Αυτός το έχει πληρώσει. Σωστά. Ήδη. Ναι. Και όταν το πληρώνεις, καταλαβαίνεις ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι πάει. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Να ευχηθούμε στην ομάδα να έχει ένα καλό τέλος, να πάμε στη νέα χρονιά. Καλά μυαλά να έχουν όλοι οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν για την ομάδα. Ο κόσμος διψασμένος είναι και θέλει να δει την ομάδα να πάει ψηλά. Μια καλή ευχή για την ομάδα. Όλα να πάνε καλά και να γυρίσουμε δυνατοί. Πρέπει να γυρίσουμε δυνατοί στην Super League. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν μας αρμόζει να είμαστε η κομπάρση του πρωταθλήματος σε καμιά περίπτωση. Πολύ σωστά τα λες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έτσι. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, πολύ ωραίες κουβέντες, ξεκάθαρες, από έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει πάμπολα πολλά χρόνια την ομάδα και σε διάφορα πόστα. Κρατήστε πολλά από αυτά που είπε. Και εκφράζει νομίζω με όλα όσα είπε σχετικά με το πώς θα πρέπει να παρουσιαστεί ο Άρης στη Super League, εκφράζει και το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου. Εντάξει. Είναι ναι, με ένα ανταγωνιστική ομάδα, αλλά δεν φτάνει μόνο. Το να πάρει ένα καλό παιδί, κάνει καλέ τρίπλε και να σκοράρει και να πασάρει καλά και να παίζει κάθετα και αυτό, δεν φτάνει μόνο. Ακριβώς. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία ναι, εδώ όχι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τουλάχιστον 8 άτομα διαβάζω. Η είδηση πάρα πολύ δυσάρεστη. Είναι ήδη νεκροί από πυροβολισμούς σε ένα λύκειο στη Σάντα Φε του Τέξας, όπως αναφέρει το breaking news που βλέπω τώρα εδώ στις οθόνες μας. Τι γίνεται εκεί στην Αμερική, πάλι κάθε τρεις και λίγο παίρνει κανένας τρελό στο όπλο. Μεγάλο ζήτημα η οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ανοίξει και πάλι μετά από το σημερινό σημάδι, από ό,τι διαβάζω, δυστυχώς, και σε γυμνάσιο. Τώρα προφανώς θα είναι και μαθητές μέσα στους νεκρούς FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Λευτέρη Αρβανίτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Τι κάνετε, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσω λίγο ποδοσφαιρικά, θα σας πάω. Εσείς, ακούγοντας το όνομα Νέτο, τι είναι αυτό που το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο νου? Ο Νέτο, μου θυμίζει μια εποχή όπου ο Άρης ήταν σε μια καλή κατάσταση, ήταν ψηλά στη βαθμολογία, ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, που έφερε αποτελέσματα, που έφερε διακρίσεις. Αυτό μου θυμίζει. Ναι. Μου θυμίζει μια όμορφη κατάσταση στο ποδοσφαιρικό Άρη. Ναι. Είναι ο τελευταίος εκφραστής και μου ικανός που λέμε εκείνης εξαιρετικής φουρνιάς, και την Κυριακή νομίζω θα είστε και εσείς παρόν, δεν θα το χάσετε. Ναι, αυτό το παιχνίδι είναι ένα τελευταίο αντίο στο συγκεκριμένο και στην ομάδα που πέτυχε φέτος την άνοδο. Και βλέπω και με πολύ χαρά, το διαπίστωσα και σήμερα που πέρασα από το Κλεάνθης Βικελίδης για τη Media Day, αρκετός κόσμος ήδη προμηθεύεται το εισιτήριό του, τα t-shirt που θα υπάρχουν. Γενικότερα βλέπω κινητοποίηση έντονη του κόσμου και με χαροποιεί αυτό, φαντάζομαι και εσάς. Και εμένα φυσικά με χαροποιεί. Όντως είναι ο τελευταίος από εκείνη την ομάδα που παίζει ακόμα στην ομάδα μας, στον Άρη. Σταματάει την καριέρα του. Να του ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή συνέχεια από εδώ και πέρα σε ό,τι αποφασίσει να κάνει στη ζωή του. Γενικά είναι ένας άνθρωπος που άφησε θετικά στοιχεία στον Άρη και είναι κάτι που πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό σαν Αριανοί. Ναι. Και πρέπει να είμαστε παρόντες στο τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας που δίνει η ομάδα μας φέτος. Ναι. Και να αποχαιρετήσουμε με ένα
πολύ ζεστό χειροκρότημα αυτόν τον πολύ καλό αθλητή που έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα μας. Και την ομάδα φυσικά που πέτυχε το αυτονόητο, κύριε Αρβανίτη, γιατί πέρσι μιλούσαμε και πάλι για αυτονόητα και από την πρώτη αγωνιστική λέγαμε ότι ο Άρης είναι αυτός που θα ανέβει, θα κάνει, τελικά δεν ανέβηκε. Φέτος όμως με μια πιο τίμια θα τη χαρακτήριζα εγώ προσπάθεια και χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, επετεύχθη ο στόχος. Κοιτάξτε, αναφέρθηκα μόνο στον Νέτο επειδή με ρωτήσατε για τον Νέτο. Ναι. Φυσικά να χειροκροτήσουμε όλα τα παιδιά, όλους τους συντελεστές, τους προπονητές, τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, την διοίκηση, για το συσσαγωγικά αυτονόητο. Αλλά στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Εάν δεν μπεις μέσα στο χόρτο ή μέσα στο παρκέ να αγωνιστείς τίμια, σωστά και δυνατά, να δώσεις όλο σου τον εαυτό, να δώσεις την ψυχή σου και να αφήσεις την καρδιά σου μέσα στο γήπεδο, ώστε να μπορέσεις να πετύχεις τον στόχο που έχεις βάλει, που εμείς μπορεί να λέμε ότι είναι αυτονόητα, αλλά τίποτα δεν είναι αυτονόητα αν δεν έχεις όλα τα προηγούμενα που είπα. Ναι. Το διαπιστώσαμε και φέτος στα παιχνίδια του μπασκετικού, κύριε Αρβανίτη, όπου βλέπαμε ομάδες οι οποίες πριν από κάποιους μήνες, όταν ερχόταν στον Ιγκαλισκόλη, όταν ο Άρης πήγαινε να παίξει στην έδρα τους, θεωρούσαμε δεδομένο το θετικό αποτέλεσμα, αλλά λόγω των συγκυριών και λόγω των συνθήκων που δημιουργήθηκαν, βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Ναι, αυτό ενισχύει αυτό που έλεγα προηγουμένως. Εντάξει, η φανέλα του Άρη και η μπασκετική και η ποδοσφαιρική και γενικά ως σύλλογος είναι πάρα πολύ βαριά. Αλλά δεν παίζουν μόνο οι φανέλες, παίζουν οι αθλητές, οι προπονητές, παίζουν τα πρόσωπα. Γι' αυτό πάντα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να πατάμε στα πόδια μας, να είμαστε ρεαλιστές και να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε όλοι μας όταν είμαστε κοντά στην ομάδα, ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας χωρίς να θεωρούμε κάτι δεδομένο. Εάν δεν τα δώσουμε όλα, ο καθένας από την πλευρά του, ώστε να επιδευτεί ο στόχος που είναι φυσικά οι νίκες στο πρωτάθλημα, ώστε να καταλήγει η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Mm-hmm. Μιλούσα πριν από λίγο με τον Γιώργο τον Κουλτσίδα εδώ στον αέρα του Λίμπερο στην εκπομπή και αναφερόμενοι στο ποδόσφαιρο και στην καινούργια αφετηρία πλέον μετά την επιστροφή της ομάδας στη Σούπερ Λίγκα μετά από 4 χρόνια, μας είπε ξεκάθαρα ότι εξ ορισμού ο Άρης δεν μπορεί παρά του χρόνου επιστρέφοντας το μίνιμουμ να κυνηγήσει την είσοδό του στην πεντάδα του πρωταθλήματος της Super League. Είστε και εσείς αυτής της άποψης, κύριε Αρβανίτη, ότι ο Άρης επιστρέφοντας η διοίκησή του πρέπει αυτόν τον στόχο να θέσει και να τον υπηρετήσει? Τώρα, εμένα μου βάζετε αυτήν την ερώτηση, η οποία είναι δύσκολο να την απαντήσω. Ναι. Γιατί εγώ τυχαίνει να είμαι και οπαδός. Ναι. Φανατικός κιόλας. Ως οπαδός τι θα θέλατε, να το πάμε διαφορετικά. Ναι, και μετά ως παράγοντα. Λοιπόν, ως οπαδός θα ήθελα πραγματικά και πρέπει η ομάδα μου να είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα, ώστε να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη, του χρόνου να προχωρήσουμε στους ομίλους του Europa League, ξέρω εγώ αν το πετύχουμε και τα λοιπά, για να βλέπουμε την ομάδα μας εκεί που θέλουμε να τη βλέπουμε. Αυτό θέλω εγώ ως οπαδός. Από εκεί μετά ως παράγοντας, δύο στοιχεία πρέπει να σκέφτεται ο παράγοντας. Το πρώτο είναι να ξέρει δηλαδή πού βρίσκεται, σε ποια ομάδα, το μέγεθός της, που είναι τεράστιο του Άρη. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει να κάνει όσο το δυνατόν πιο σωστές και συνετές κινήσεις, ώστε να μπορεί να διεκδικεί αυτό που στο μυαλό μας έχουμε όλοι μας. Και το τρίτο στοιχείο που θα έβαζα εγώ ως παράγοντας είναι να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, ώστε να εξασφαλίζω τις συνθήκες στους αθλητές μου, στους προπονητές μου, γενικά στα στελέχη μου, συνθήκες εννοώ τις οικονομικές συνθήκες, να μην έχω πρόβλημα στην διάρκεια της χρονιάς, ώστε όλοι να είναι τακτοποιημένοι, συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν και στη δουλειά τους, να μην σκέφτονται τίποτα άλλο πέρα από αυτό, να έχουν δηλαδή λυμμένη την καθημερινότητά τους, ώστε να μπορούν να είναι συγκεντρωμένοι στον στόχο, που είναι αυτό που είχαμε πει αρχικά. Δηλαδή θα έκανα συνετές ναι μεν κινήσεις, mm-hmm. αλλά ώστε να με οδηγήσουν εκεί που θέλω, εκεί που στοχεύω. Mm-hmm. Αυτό θα έκανα. Mm-hmm. Θα πήγαινα βήμα-βήμα. Εάν έβλεπα ότι στη μέση της χρονιάς θέλω μία διορθωτική κίνηση για να πετύχω το στόχο μου, θα την έκανα. Θα ρίσκαρα. Γιατί
εφόσον πετύχω το στόχο που έχω, μετά την επόμενη χρονιά θα είμαι ακόμα πιο άνετος οικονομικά. Διότι στο ποδόσφαιρο έχεις τη δυνατότητα να, όταν φτάνεις εκεί που πρέπει, να έχεις, έχεις πολλά έσοδα, τα οποία φυσικά θα μπορείς να επαναεπενδύσεις στην ομάδα για να είσαι άνετος κάθε φορά και να στοχεύεις ψηλά. Στον μπάσκετ βέβαια δεν υπάρχει αυτό, αλλά επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αυτό θα έκανα. Ναι. Από την φετινή πορεία και γενικότερα το πώς κύλησαν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, πιστεύετε ότι ως παράγοντας ο Θόδωρος Καρυπίδης από τα παθήματά του έμαθε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια στροφή στη συμπεριφορά του, στον τρόπο που κινείται, κάτι που να προκαλεί και μια αισιοδοξία ή ενδεχομένως ανησυχία για την επόμενη σεζόν? Κοιτάξτε, σε σχέση με την πρώτη χρονιά της Β' Εθνικής, η φετινή χρονιά δείχνει έναν παράγοντα ο οποίος έμαθε. Κατάλαβε τα λάθη του και τα διόρθωσε. Και φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα που είχε στο τέλος της σεζόν. Η ομάδα ανέβηκε εύκολα, δηλαδή ανέβηκε με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. 12 βαθμούς, έχει τώρα νομίζω 15, 12, τόσο ας πούμε, ναι. 12, μπορεί να γίνουν και παραπάνω, που δείχνει ότι κατάλαβε το τι έπρεπε να κάνει και το έκανε. Και όσο αφορά τη στελέχωση στο αγωνιστικό τμήμα, με την πρόληψη τεχνικού διευθυντή, με την πρόληψη γενικού αρχηγού, με ένα προπονητή σοβαρό, ο οποίος ήταν άνθρωπος της δουλειάς και του γηπέδου, χωρίς πολλά λόγια και δημόσιες σχέσεις, με χαμηλά το κεφάλι όλοι, με ταπεινότητα, πήραν τα αποτελέσματα που θέλανε και η ομάδα πέτυχε τον στόχο της. Έδειξε δηλαδή ότι κατάλαβε από τα λάθη που έκανε την πρώτη σεζόν στην Β' κατηγορία. Και νομίζω ότι όλοι το διαπιστώσαμε αυτό. Φαίνεται, ξέρω από το αποτέλεσμα και το πόσο άνετα η ομάδα ανέβηκε. Κανένας άνθρωπος, νομίζω, πρώτος από όλους θέλει ο Άρης να πετύχει την επόμενη σεζόν είναι ο ίδιος, γιατί εντάξει, και χρήματα έχει βάλει, τον ακριβή αριθμό τον ξέρει ο ίδιος και αυτοί που πρέπει να τον ξέρουν, και πλήρωσε ακριβά κάποια λάθη του φέτος ουσιαστικά, ένα δεύτερο παράλληλο μπάτζετ πλήρωνε κατά τη διάρκεια της σεζόν, οπότε τώρα που τα έσοδα θα είναι περισσότερα, οι συνθήκες διαφορετικές, το γήπεδο φαντάζομαι πιο γεμάτο, οι εμπορικές συμφωνίες καλύτερες, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο η καινούργια χρονιά. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο. Όντως τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράψατε. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, το πιστεύω και εγώ. Ούτως ή άλλως και φέτος είχε ο κόσμος πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από όλες τις απόψεις, και από το ελευθερικό συμβόλαιο και από τις χορηγίες και από τα διαρκές λόγω της ποσότητας του κόσμου και από τα εισιτήρια πόρτας. Και γενικότερα από μικρές χορηγίες, από μεγάλες χορηγίες, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι εκεί θέλει μια σωστή διαχείριση των εσόδων αυτών. Συμπληρωματικά, αν χρειαστεί να μπουν κάποια χρήματα παραπάνω, όταν βλέπει ότι είναι κοντά να πετύχει το στόχο που έχουμε πει της πρώτης πεντάδας, να το κάνει. Ναι. Και πιστεύω ότι θα το κάνει, γιατί το συμφέρει και τον ίδιον. Ναι. Και από εκεί και μετά όλοι μας ελπίζουμε και ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πάει καλά. Mm-hmm. Και το μπάσκετ ξεκινάει από μια καινούργια έτσι, αφετηρία κατά κάποιον τρόπο. Υπάρχει μια καινούργια κατάσταση διοικητικά εδώ και λίγο καιρό με τον Δημήτρη Γουλιέλμο. Δεν ξέρω τον γνωρίζετε από την οικογένεια του Άρη. Παλιότερα βέβαια είχε μια ενασχόληση με τον μπάσκετ. Είναι φίλος του Άρη χρόνια, το ξέρουν οι Αριανοί. Δεν ξέρω αν εσείς τον γνωρίζετε. Ναι, όχι, τον γνώριζα. Τον άνθρωπο έχουμε μιλήσει 2-3 φορές. Όχι πολλά πράγματα, αλλά γνώριζα. Ναι, είναι φίλαθλος της ομάδας μας. Αλλά δεν τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έτσι, ως φίλαθλο το γνώρισα μερικές φορές όταν ανέλαβα πρόεδρος τον Ιούνιο του 2012 και γνωριστήκαμε σε κανένα δύο παιχνίδια. Ανταλλάξαμε απόψεις για την ομάδα, αλλά όχι πολλά πράγματα. Ναι. Έχει κάνει μια κίνηση μόνος του, πήρε τις μετοχές από τον Νίκο Λάσκαρη. Είναι κάτι που μας ευνηδίασε όλους. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τον άνθρωπο, λέω πάντα τι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε και μετά να μιλήσουμε και να κρίνουμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ναι, πάντως επειδή γνωρίζετε καλύτερα τα μπασκετικά δεδομένα και το τι θα κληθεί να βρει μπροστά του να συναντήσει, εντάξει, δεν είναι και εύκολο το έργο του, θα χρειαστεί βοήθεια. Κοιτάξτε, νομίζω
νομίζω ότι το έργο είναι δύσκολο. Εμείς το έχουμε περάσει το 2012, μια παρόμοια κατάσταση με περισσότερα χρέη. Ναι. Πάλι είχαμε 6 απαγορεύσεις, όπως και τώρα 6 μπανς στην FIBA. Ήταν δύσκολα, αλλά αυτό το γνώριζε όταν αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση. Φαντάζομαι ότι θα έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο, θα έχει ένα προγραμματισμό, θα έχει κάποιους ανθρώπους που θα τον βοηθήσουν ώστε να λύσει τα προβλήματα του μπασκετικού Άρη για να προχωρήσει, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα το έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί να μην δεν το έχει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ούτε μικρός, είναι μορφωμένος, πρέπει να κατάλαβε που μπήκε και τι κάνει, ας πούμε. Mm-hmm. Και μετά θα το δούμε, είπαμε στην πράξη, όλοι περιμένουμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Επειδή όπως είπατε κύριε Αρβανίτη, βρεθήκατε στην ίδια κατάσταση και το 2012 που η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει απαγορεύσεις μεταγραφών, είχε ένα πολύ μεγάλο ποσό χρεών να διαχειριστεί. Ναι, μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Ήταν 5,5 εκατομμύρια. Σωστά. Τώρα πιστεύω ότι είναι κάπου στα 4. Ακριβώς. Αν σας γίνει κάποια προσέγγιση από την πλευρά του κυρίου Γουλιέλμου για να συνδράμετε κι εσείς με τις γνώσεις που έχετε, με τις γνωριμίες σας, γενικότερα με όλη αυτή την ικανότητα που έχετε να διαχειρίζεστε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, είστε διατεθειμένος να προσφέρετε τη βοήθειά σας? Κοιτάξτε, αυτό μου το έχουν ερωτήσει πολλές φορές και έχω απαντήσει ότι, και το έχω αποδείξει κιόλας εγώ, ότι δεν έχω πρόβλημα στο να συμμετέχω σε οποιαδήποτε προσπάθεια είναι υγιή. Mm-hmm. Βασίζεται πάνω στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια απέναντι στον κόσμο μας και στο λαό μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμμετέχω και να συνεισφέρω από οποιοδήποτε πόστο. Δεν είναι ούτως ή άλλως. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου το 2001 ο Μιχάλης Ζορπίδης μου ανέθεσε το ερασιτεχνικό μπάσκετ του Άρη ότι θα έφτανα στην προεδρία της ΚΑΕ Άρης. Όποτε χρειάστηκε και από οποιοδήποτε θέση μου ζητήθηκε, εγώ ήμουν εκεί. Δηλαδή ήμουν ένας απλός έφορος στα παιδικά και εφηβικά, που και μετά δεν είχα στο μυαλό μου κάτι παραπάνω. Επομένως έχω αποδείξει ότι δεν έχω πρόβλημα, αρκεί η ομάδα να βοηθιέται από το πώς θα λειτουργούμε και φυσικά να βασιζόμαστε, όπως είπα, πάνω στην αλήθεια, στην ειλικρίνεια, στην τιμιότητα, στην κρυστάλλινη διαχείριση και να υπάρχει διάβγεια στο τι κάνουμε και αυτά που υποσχόμαστε να τα μεταξύ μας να τα τηρούμε και να μην λέμε άλλα και κάνουμε άλλα, όπως έγινε τα τελευταία 2 χρόνια με τον Λάσκαρη. Τρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας με τον Λευτέρη Αρβανίτη. Θα διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ προσοχή χθες ένα ποστάρισμά σας στη σελίδα σας στο διαδίκτυο, κύριε Αρβανίτη, για αναφερθήκατε στο Big Four και στην προσπάθεια που γίνεται από γνωστούς κύκλους τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά για παραχάραξη της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Ένα αιχμηρότατο αλλά άκρος κατατοπιστικό σχόλιο. Δεν ξέρω, τι σας όθησε να το γράψετε αυτό? Πρώτα παιδιά, να πω ότι έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, ο μοναδικός παράγοντας του Άρη, ναι, όχι για το Big Four, για το μία πόλη, μία ομάδα. Το Big, ναι, Four εντάσσεται στο σχέδιο το προηγούμενο. Ναι. Έτσι, γιατί το Big Four σημαίνει είναι 3 ομάδες των Αθηνών και μία Θεσσαλονίκης. Είναι το δεύτερο βήμα από το μία πόλη, μία ομάδα. Και θυμάμαι τότε που το είχα πει αυτό, πάρα πολλοί κόσμος του Άρη μου έδινε συγχαρητήρια και ότι έκανα το σωστό και εγώ το πίστευα και το πιστεύω ακόμα. Και κάτι άλλο να πω σημαντικό για μένα, ότι εκείνη η δήλωση παίχθηκε μόνο από σας, από το All About Άρης και σχολιάστηκε κιόλας. Mm. Από το Basket Plus και λίγο από τον Arena, mm-hmm, στην εκπομπή του Άρη. Υπήρχαν και site και σταθμοί του Άρη που δεν το ανέφεραν καθόλου. Δεν πειράζει, αυτό το βάζω ως επισήμανση, mm-hmm, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα πάμε για το Big Four. Με όθησε το ότι βλέπω ότι το αρχικό σχέδιο
κάνει ένα επόμενο βήμα, mm-hmm. που είναι το Big Four, ας πούμε, και τα λοιπά, και ότι έπρεπε να πούμε στον κόσμο του ελληνικού αθλητισμού ότι αυτό, να πούμε ότι από πού ξεκινάει, mm-hmm. πρώτον, να τονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, έτσι που είναι ύποπτος, mm-hmm. είναι βρώμικος, είναι συχαμερός, mm-hmm. Γιατί χρησιμοποιούνται κάποιοι άνθρωποι, κάποια μέσα, έτσι, με ψεύδι γίνονται όλα αυτά, mm-hmm. γι' αυτό λέω ότι είναι βρώμικο και συχαμερό. Και από εκεί και μετά να τονίζουμε πάντα ότι ο Άρης, mm. τη θέση του στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας την έχει κατοχυρωμένη εδώ και 100 χρόνια, 104 χρόνια. Δεν είναι επειδή έχει ένα πρόβλημα τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια το ποδοσφαιρικό τμήμα ότι την χάνει τη θέση αυτή και πάει πίσω ή μικραίνει κτλ. Είναι μεγάλος από μόνος του και θα είναι μεγάλος εσαΐ ο Άρης. Δεν πρόκειται αυτό, δεν μπορεί κανένα να τα κυρώσει. Ναι. Αυτό. Και το διαπιστώσαμε αυτό και πρόσφατα όταν βγήκε ένα ρεπορτάζ που αφορούσε την μοιρασιά στα νέα πρωταθλήματα που θα γίνει στην αναδιάρθρωση και για τα τηλεοπτικά, που Άρης σκοπίμως και εντέχνως ήταν εκτός των ομάδων που θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι της τηλεοπτικής πίτας. Και αυτό, ναι, τυχαίο νομίζω δεν ήταν. Όχι, καθόλου τυχαίο. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο. Προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους πρώτα και την αγορά σε δεύτερο βήμα, mm. και τον κόσμο του ελληνικού αθλητισμού, ότι ξέρετε εμείς είμαστε και οι άλλοι μετά είναι πιο κάτω. Mm. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο Άρης είναι πολύ μεγάλος, είναι μέσα στις μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα ως σύλλογος, έτσι. Και για μένα προσωπικά είναι ο μεγαλύτερος, αλλά πάντως, για τους άλλους πάντως είμαστε εκεί, ναι, μαζί με τις ομάδες των Αθηνών. Αυτό δεν μπορεί να το απεμπολίσουμε ποτέ, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καθορίζει, ναι, ποιος είναι μεγάλος και ποιος δεν είναι, ναι, με ποιο τρόπο, ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που τα λένε, τι έχουν κάνει, τι έχουν προσφέρει, τι έχουν βγάλει, ναι, και λένε ότι εσείς είστε εδώ και εμείς είμαστε πιο πάνω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επειδή τα τελευταία, επαναλαμβάνω, χρόνια το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει κάποιο πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι ο Άρης έπαψε να είναι μεγάλος. Μικραίνει. Ναι. Είναι τεράστιο και το ποδοσφαιρικό τμήμα και γενικά όλος ο σύλλογος είναι τεράστιος. Ναι. Έχει κάνει πολλά πράγματα επί τόσα χρόνια. Επί έναν αιώνα έχει προσφέρει και έχει πετύχει τεράστιες επιτυχίες. Εντάξει, είχε 15.000 κόσμο έχει κυραρμανεί το ποδόσφαιρο παρά τις δυσκολίες του φέτος με τα Τρίκαλα, με τη Δόξα, με τον Απόλλωνα Πόντου, με τον Όφη. Είχε 15.000 κόσμο, τουλάχιστον του Κλάνδης Βικελίδης. Όσα δεν είχαν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς λέω. Δεν νομιμοποιείται κανένας να καθορίζει αυτός το ποιος είναι μεγάλος και ποιος είναι μικρός. Το ποιος είναι μεγάλος και ποιος είναι μικρός το ξέρουμε στον ελληνικό αθλητισμό. Εμείς πρέπει να το τονίζουμε και να το λέμε πάντα, γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, την κρίση που έχει, που περνά ο σύλλογος, αυτό που έχουμε εμείς να επιδείξουμε είναι η ιστορία μας. Εμείς με την ιστορία μας αυτά τα χρόνια θα κερδίζουμε. Μετά θα κερδίσουμε, τα επόμενα χρόνια και θα κερδίζουμε και με τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα με ένα κύπελο ή δύο κύπελα, σε ένα ανυπόλοιπτο ελληνικό ποδόσφαιρο, το να λέει ότι εγώ είμαι μεγάλος και εσύ είσαι μικρός, δεν γίνεται ρε φίλε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται, γιατί εγώ έχω πολύ περισσότερους τίτλους και στο σύνολο. Ναι. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε πόλο, σε βόλεϊ, έχω σε στίβο, έχω σε κολύμβηση, έχω βγάλει ολυμπιονίκες, έχω πολύ πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να μου το αφαιρέσει αυτό. Ναι, για αυτό να κάνω όμως λίγο το συνήγορο του διαβόλου, για να βοηθήσω την κουβέντα, θα πει τώρα ο άλλος όμως ότι ο Άρης σε αυτό το περιβάλλον τον ουσιρό επανέρχεται στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια, με ανθρώπους και με ομάδες και γενικότερα που διέρχονται άλλα μέσα για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ο Άρης ποτέ δεν έγινε ο σφιοκάμπτης, ποτέ δεν έσκυψε το κεφάλι, αλλά σε αυτό το περιβάλλον θα πάρει μέρος και του χρόνου όμως, κύριε Αρβανίτη. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς είμαστε ένας τεράστιος σύλλογος, πρώτον. Και δεύτερον, όντως, σε αυτό το περιβάλλον θα μπει να παίξει, σε αυτό το γήπεδο θα μπει να παίξει ο Άρης. Στο χέρι των Αριανών παραγόντων είναι,
και του κόσμου του Άρη είναι το να μπορέσει σε αυτό το λασπωμένο γήπεδο που θα μπει να παίξει να πετύχει αυτά που μπορεί να πετύχει ως σύλλογος σύμφωνα με τις δυνατότητες, τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει. Θα πρέπει φυσικά να γίνουν κάποιες κινήσεις, τις οποίες φαντάζομαι θα με ρωτήσετε παρακάτω. Ναι, ναι. Πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσει ο Άρης όλο αυτό, δηλαδή ο οργανισμός που λέμε, με την εμπειρία σας, την πολυετή, την παραγωγική πλέον. Ο οργανισμός. Καταρχήν, όλος ο Άρης θα πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από όλα τα τμήματα του συλλόγου, πρώτον. Δεύτερον, πάρα πολύ καλή οργάνωση στα γραφεία τύπου και συγκεκριμένη επικοινωνιακή πολιτική η οποία θα έχει μία στόχευση μιλάω για όλα τα τμήματα πάντα, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλφα-σίγμα, βόλεϊ, ξέρω τι άλλο, όλα τα τμήματα. Μία συγκεκριμένη στόχευση η οποία τι θα κάνει, θα αναδεικνύει την ιστορία του συλλόγου, θα αναδεικνύει το παρόν, το πώς πάμε και τα θετικά του στοιχεία που θα έχουμε, φαντάζομαι, τη νέα χρονιά σε όλα μας τα τμήματα. Θα παρεμβαίνει συνεχώς στην κοινωνία με παρεμβάσεις όσο αφορά τη ζωή της πόλης. Θα απαντά στον οποιονδήποτε πάει να τον μειώσει ή να του κάνει κακό. Θα πιέζει για να κερδίζει πράγματα από οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί να πάρει αυτό που το αναλογεί στην πόλη μας. Κοινώς να μην αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Να μην αφήνει ακριβώς τίποτα να πέφτει κάτω. Να είναι σκληρός σε οτιδήποτε να του προσάψουν ή να του κάνουν κακό. Και από εκεί μετά θα πρέπει να πάμε και στο αγωνιστικό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημά μας τα τελευταία χρόνια, το αγωνιστικό κομμάτι που δεν πήγαινε καλά, να γίνονται, επαναλαμβάνω, οι σωστές συνετές κινήσεις, με τα ανάλογα σωστά budget με το μέγεθος που έχει ο Άρης κτλ, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος που βάζουμε. Να λέμε στον κόσμο τι στόχο βάζουμε και να παλεύουμε για αυτόν, και από εκεί μετά εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, διότι είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αν κάνεις στον επαγγελματικό αθλητισμό κάποιες κινήσεις σωστές και σοβαρές, θα βγουν όλες αυτές μετά στο γήπεδο. Δεν είναι κάτι που δεν βγαίνει. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγαίνει. Μάλιστα. Και σύντομα κιόλας. Μπορεί αρχικά να υπάρχει ένα θέμα, αλλά μετά στη διάρκεια της χρονιάς, εάν κάνεις σωστή δουλειά, βγαίνουν όλα. Στο παρκέ, βγαίνουν όλα στο χόρτο, βγαίνουν όλα. Να σας πω έτσι για το κλείσιμο σε κάτι πιο οικογενειακό. Ο μικρός είναι καλά, γιατί περάσατε μια περιπέτεια με τον Ντίνο, ο οποίος είναι τερματοφύλακας, ο οποίος ανήκει φυσικά στον Άρη και μάλιστα έχει και μια αλματώδη εξέλιξη από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά έχει μια πολύ άτυχη στιγμή και είναι knockout εδώ και λίγες εβδομάδες. Ναι, είναι καλά. Έχουν πάει τα πράγματα πολύ καλά. Να φανταστείτε, χθες πήγε για πρώτη φορά στο Ρήσιο και σήμερα πάλι είναι εκεί. Πιστεύω ότι πάνε όλα καλά. Στο τέλος του μήνα θα είναι και πιο εντάξει όσο αφορά τη διατροφή του, γιατί τώρα δεν μπορεί να φάει όπως πρέπει. Αλλά είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Είχε μια πάρα πάρα πολύ άτυχη και επικίνδυνη στιγμή. Δεν του βάζει κάτω όμως, είναι σκληρό καρύδι. Όχι, ναι, εδώ είναι πραγματικά, επειδή είναι σαν φίλοι μιλάμε, του λέω Ντίνο, άμα είναι να τα παρατήσουμε, ξέρω εγώ, γιατί ήταν πολύ άσχημο το ατύχημα που είχε. Όχι, λέει, μπα, τι να παρατήσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εγώ με αυτό θέλω να ασχοληθώ και φυσικά και εμείς το στηρίζουμε όσο μπορούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι στο ρόστερ της ΠΑΕ Άρης. Ελπίζω και η φετινή χρονιά να κάνει και το πρώτο το επαγγελματικό βήμα. Μακάρι. Θα γίνει έτσι. Ναι, έχει όλα τα εχέγγυα, είναι παιδί που δουλεύει. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε εμείς που ασχολούμαστε καθημερινά με το ρεπορτάζ. Εσείς το γνωρίζετε κιόλας, τον παρακολουθείτε νομίζω. Σωστά. Και από ό,τι λένε και άνθρωποι που δουλεύουν μαζί του και ειδικεύονται στο αντικείμενο,
Είναι ένα παιδί το οποίο έχει αλματώδη εξέλιξη και είναι και ένα κεφάλαιο για τον Άρη, γιατί είναι σε νεαρή ηλικία. Φυθούμε πραγματικά να. Καταρχά, να μην έχει τέτοια ατυχία ξανά. Για μας είναι πολύ τιμητικό και ένα μεγάλο όνειρο και για εκείνον και για όλη την οικογένεια. Ναι, για να τον καμαρώσουμε πραγματικά, όντω. Εμείς θα έχουμε λίγο άγχος βέβαια πάντα. Ναι. Είναι και η ομάδα μας και ναι. Θέλουμε και να χάνουμε. Εντάξει, αλλά εντάξει. Θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, να δώσουμε ραντεβού όλη την Κυριακή στο γήπεδο, όλοι οι Αριανοί. Νομίζω την Κυριακή πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο, να στείλουμε ένα ηχηρότατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, να αποχαιρετήσουμε με τον τρόπο που πρέπει τη φετινή ομάδα, αλλά και έναν αθλητή που τίμησε για 7 συναπτά έτη τη φανέλα του Άρη, τον Ντάρσι Νέτο, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πιο διψασμένοι νομίζω από ποτέ, για όταν θα αρχίσουν τα ωραία φιλικά και οι επίσημες υποχρεώσεις του καλοκαίρι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι είναι, να γεμίσουμε το γήπεδο. Δεν έχουμε φυσικά να αποδείξουμε κάτι, αλλά περισσότερο για τα παιδιά που κατάφεραν αυτό που κατάφεραν φέτος και για όλους τους συντελεστές της ανόδου. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία το νέο πρωτάθλημα στη Super League, να δούμε την ομαδάρα μας εκεί που τόσα χρόνια την είχαμε συνηθίσει. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αρβανίτη, για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια. Για να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και από εδώ και πέρα εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας. Μόνο χαρές. Μόνο χαρές. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Λευτέρη Αρβανίτη, από το 2001 στα κοινά του Άρη. Μέχρι πριν από κάποιους μήνες, βαρύτητα τα όσα λέει, και ειδικά αυτό, εγώ ξέρεις, έλαβα αφορμή και από αυτό το ποστάρισμα χθες. Δεν σταματάει να τα χώνει και καλά κάνει, βέβαια, νομίζω. Βέβαια. Γιατί δεν θα μας τρελάνε. Δεν θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι. Ορίστε. Να κλείσουμε τώρα ή σε 4 λεπτά. Τώρα να κλείσουμε. Εντάξει. Όχι, να κλείσουμε τώρα μένει. Δεν θες. Σε 4 να κλείσω. Πότε να κλείσω, ρε φίλε. Μην μπερδέψεις τώρα. Λοιπόν, δεν θα κλείσω. Δεν θα σου δώσω break. Τώρα είναι. Τι είναι, 7 παρα 5 πάει. Δεν θα κλείσουμε τώρα. Διάβασε εδώ, ρε φίλε, και να πεις και ένα χορηγό. Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι κάναμε ωραία συνέντευξη σήμερα. Υπόθηκαν έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πλούσια θεματολογία. Μπάσκετ. Κατά σειρά, ακούσαμε τον στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Αγγέλου. Στο τεχνικό team της ομάδας, το Θανάση τον Μολυδά. Ακούσαμε τον επί πολλά χρόνια ποδοσφαιριστική αρχηγό του Άρη, τον Γιώργο τον Κολτσίδα, και γενικό αρχηγό της ομάδας, αλλά και τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕΑΡΙΣ, τον Λευτέρη Αρβανίτη. Την Κυριακή, ως επίλογος, νομίζω ότι το κλεάν της Βικελίδης θα πρέπει να θυμίζει κάτι από τα παλιά, και εγώ πιστεύω θα θυμίζει. Θα είναι ένα απόγευμα από αυτά που συνηθίσαμε στα προηγούμενα χρόνια, με ένα γεμάτο γήπεδο, με τραγούδι και πιο χαλαρό φυσικά, εννοείται, καθώς φτάνουμε πλέον στο φινάλε, και νομίζω ότι και ο προπονητής του Άρη, ο Δημήτρης Πόνος, κάπως έτσι θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι την Κυριακή. Θα χρησιμοποιήσει τους παίκτες που τράβηξαν το κουπί, θα έλεγε κανείς, για να δώσουν αυτή την τελευταία τους παράσταση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δηλαδή πιστεύω θα παίξει και ο Πλατέλας, θα παίξει και ο Σόουζα, ο Ιντζόγλου, τα παιδιά δηλαδή, που ο Βαλεριάνος, ο Μπούρμπος, όλοι οι παίκτες δηλαδή, οι οποίοι αποτέλεσαν το βασικό κορμό της φετινής προσπάθειας και τον ακρογωνιαίο λίθο της ανόδου και της επιστροφής στην Σούπερ Λίγκα, για να εισπράξουν το χειροκρότημα της Κερκίδας. Και από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, και από αυτή τη Δευτέρα, αλλά και πολύ περισσότερο μετά και το μάτς με την Καρδίτσα, το τελευταίο, στις 28 να αρχίσουμε πλέον να μπαίνουμε στις σελίδες του ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο, με προπονητή, κινήσεις που θα γίνουν, προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Θα είναι ένας πολύ γεμάτος ο Ιούνιος, ο μήνας, με πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην ομάδα σε όλα τα επίπεδα, για να παρουσιαστεί ο Άρης έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί την επόμενη σεζόν. Φυσικά περιμένουμε Γιάννη και από τον κύριο Γουλιάνμο κάποια στιγμή να κάνει και αυτή την συνέντευξη τύπου, την οποία έχει προαναγγείλει, πρέπει για να δώσει το στίγμα του. Να δώσει το στίγμα του, να ανοίξει τα χαρτιά του και να μιλήσει στον κόσμο του Άρη για το πλάνο του, για τις προθέσεις του, για το πώς θα πορευτεί
η ομάδα η οποία ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, αλλά τα δύσκολα παραμένουν, είναι μπροστά μας και πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να επιληθούν. Μάλιστα. Έχει και Final Four Ευρωλίγκα, ε? Ναι, ναι. Σε λίγο Φενέρ Ζαλγίρης έχει. Ξεκινάνε τα παιχνίδια του Final Four. Φενέρ Ζαλγίρης στο πρώτο μάτς στις 10. Η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ Μαδρίτης. Τι βλέπεις, ποιος θα το σηκώσει? Πιστεύω η ΤΣΣΚΑ. 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 Αντί. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Αν και... Γιατί τα προγνωστικά δίνουν άλλον, δηλαδή. Κοίταξε, από τη στιγμή που στο Final Four υπάρχει ομάδα την οποία προπονεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Συγγνώμη, παράληψη. Είναι αυτό που λένε οι Σέρβοι. Όλες οι ομάδες έχουν από 25% πιθανότητες στο Final Four να κερδίσουν τον τίτλο. Εκτός αν είσαι ομάδα του Μπράντοβιτς που έχει ένα 26%. Ναι. Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνθήκη. Δεν ξέρω. Πάντως πρόκειται για δύο πολύ δυνατά παιχνίδια, για δύο πολύ δυνατούς ημιτελικούς και η Ζαλγκύρης με τον μπάσκετ που έχει παίξει ειδικά στη σειρά των προημιτελικών με τον Ολυμπιακό, που ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή η οποία απέδιδε όπως ακριβώς θέλει ο προπονητής της μέσα στο παρκέ, δεν είναι εύκολη. Λίγα ακόμα και για τη Φενέρμπαχτσε των πολλών αστέρων και των πολλών εκατομμυρίων. Το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Τζέσικα και στη Ρεάλ είναι επίσης αμφίροπο. Πολλοί αστέρες από τη μια πλευρά, πολλοί αστέρες και από την άλλη. Παίκτες με εμπειρία, παίκτες με ποιότητα, οι οποίοι ζουν ουσιαστικά για αυτά τα μάτς και θέλουν την διάκριση. Μάλιστα. Η μπασκετική αλλά και οι... και όσοι αγαπούν τον αθλητισμό σε κορυφαίο επίπεδο, γιατί μιλάμε για κορυφαίο επίπεδο πλέον στο Final Four της Ευρωλίγκα. Βεβαίως. Έχουν την δυνατότητα σήμερα και την Κυριακή να παρακολουθήσουν το Final Four. Αύριο έχουμε και τελικό κυπέλλου Αγγλίας στο ποδόσφαιρο και φυσικά το επόμενο Σάββατο σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο κλίμα για τον τελικό του Champions League, και φέτος δεν θα μας δυσαρεστήσει το καλοκαίρι. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε να βλέπουμε. Δόξα τω Θεώ, εμείς που λατρεύουμε την μπάλα, το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, εσάς που μείνατε μαζί μας, τον Γιάννη που με έκανε σήμερα εδώ παρέα και διεκπαιρώσαμε νομίζω πάρα πολύ ωραία την εκπομπή μας. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους και την Δευτέρα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης.